1-0. Στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου ο Ζαΐμι ανοίγει το σκορ για την προοδευτική. Σιδηρόπουλος, ένα γέμισμα. Προβίδας παίρνει την κεφαλιά. Έρχεται δυνατά ο Τάτσης. Γεμίζει για έναν έξι κεφαλιά από τον Ζαΐμι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0 ο Πάντος. Όχι ο Ζαΐμι, συγγνώμη. Ο Πάντος ήταν ο παίκτης ο οποίος έπιασε την κεφαλιά. Η μπάλα έφυγε λίγο out. Στο 57 αυτή η φάση. Το γέμισμα. Πέφτει κάτω ο παίκτης Καλυθέας και ζητάει κάτι ο Γκέκας. Από στη φάση αυτή ένα τράβημα πρέπει να έγινε. Τάτσης. Ωραία παλιά του Τάτσι, ο Ντάνι στη μεγάλη περιοχή πλασάρει. Η μπάλα φεύγει κόρνερ από την έγκαιρη παρέμβαση του Κουκούι. Τεράστια ευκαιρία για την Καλυθέα. Σαββίδης, η φάση δεν τελειώνει. Τώρα γεμίζει ο Γκέκας η κεφαλιά. Μεγάλη ευκαιρία, όχι γκολ. Δεν είναι ευκαιρία, απλώς είναι γκολ. Πήρε μια περίεργη τροχιά η μπάλα από την κεφαλιά του Γκέκα και στο 82 η Καλυθέα σοφαρίζει. Ο Σιδηρόπουλος λοιπόν εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Υπάρχει ένα πέσιμο εκεί. Ο Μόρας έπεσε κάτω και τώρα θέλει να βγει στην κόντρα η Καλυθέα. Δεν υπάρχει offside. Βγαίνει ο Τάτσης, βγαίνει και ο Κόης. Τάτσης και Κόης. Ο Τάτσης πλασάρει. Η μπάλα out. Απίστευτη ευκαιρία για την Καλυθέα. Ο Πόπης δεν στραβάει τα μαλλιά του στο 91. Θέλαμε πάρα πολύ τους τρεις βαθμούς. Γιατί νομίζω ότι αν καταφέραμε και τους παίρναμε σήμερα, ότι κατά 89% θα εξασφαλίζαμε την παραμονή μας. Το Χ είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για μας. Ένας βαθμός ακόμη. Ευκαιρία στο 22ο λεπτό, όταν από σέντρα του Νταμπρόφσκι ο Τσιμπλίδης έσλε την μπάλα ελάχιστα άτομα από αυτήν την κεφαλιά. Ένα φάουλ του Γιαννενάκη μπλόκαρε ο Σουλογάνης για την Καλυθέα και στο 31ο λεπτό από αυτό το φάουλ το σούτ του Αγγελόπουλου θα φύγει ελάχιστα out. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου η προοδευτική άνοιξε το σκορ. Από παλιά του Αντωνόπουλο Ζαΐμι βρέθηκε μόνος με τον τερματοφύλακα της Καλυθέας, άνοιξε το σκορ εύκολα. 1-0 για την προοδευτική στο 47, βλέπετε ξανά. Έλειπε το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Καλυθέας αυτή τη φάση. Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα τα ήθελε η προοδευτική, αν και έχασε ευκαιρίες για να διπλασιάσει τα τέρματά της, όπως σε αυτή τη φάση και την κεφαλιά που έφυγε λίγο out από τον Ανδράλα. Η Καλυθέα απείλησε όμως, έχασε αρχικά μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Ντάνι. Έστειλε την μπάλα λίγο out και από προσπάθεια του Σαββίδη, με αυτή την περίεργη κεφαλιά ο Γκέκας τα ισοφαρίζει στο 22ο λεπτό. Έγραψε το τελικό 1-1. Η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά στην παλιά που έγινε μέσα στην περιοχή από την κεφαλιά του Γκέκα. Το παιχνίδι είχε δραματική εξέλιξη καθώς στο 90ο λεπτό η προοδευτική ζήτησε πέναλτι σε μια ανατροπή που έγινε μέσα στην περιοχή και στη συνέχεια της φάσης η Καλυθέα θα χάσει σπουδαία ευκαιρία καθώς ο Τάτσης θα βγει μόνος του απέναντι στον Κόης, θα τον πλασάρει και η μπάλα θα φύγει ελάχιστα out πάνω από το δοκάρι. Θεωρώ το αποτέλεσμα δίκαιο, αν και νομίζω ότι στο τέλος αν τύχη ήταν λίγο με το μέρος μας, μπορεί να είχαμε πάρει και αυτή τη νίκη που χρειαζόμαστε πάρα πολύ, ώστε να ξεφύγουμε λίγο από τους υπόλοιπους της ουράς. Το θετικό για μας είναι ότι πρώτη φορά αντιδράσαμε αφού του δεχτήκαμε γκολ. Ήταν δύσκολο για μας, δεν το έχουμε κάνει. Ήταν πολύ θετικό αυτό που έγινε σήμερα και νομίζω ότι θα έχουμε την ανάλογη συνέχεια.